Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να αναλύσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα με αγώνες κυπέλου ή περισσότερη διαδικαστικού χαρακτήρα και αν προλάβουμε και εκτός των συνόρων αφού είχαμε αρκετά σημαντικά παιχνίδια. Η είδηση της ημέρας είναι η κλήρωση που είχαμε για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος, αλλά κυρίως ο απόϊχός της βλέπουμε εδώ. ΠΑΟΚ Λαμία, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Βόλος και ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός. Η πρώτη αγωνιστική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, η ρεβάνς 2, 3 και 4 Μαρτίου. Αυτή λοιπόν είναι η κλήρωση των προημιτελικών για τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Είχαμε το ζευγάρι Ολυμπιακός Άρης. Ο Κώστας Καραπαπάς, δεύτερος αντιπρόεδρος, για να δεν κάνω λάθος, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, χθες στα social media είχε την έμπνευση, από άλλους ερμηνεύτηκε διαφορετικά και προέβλεψε το Άρης Ολυμπιακός, αλλά και το Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Και είχαμε και την αντίδραση μετά την κλήρωση από τον κύριο Καρυπίδη. Κλήρωση άνευ εκπροσώπων ομάδων δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, ξεφτιλίζονται επειδή μας φοβούνται. Λίγη ώρα πριν είχαμε και μία επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΟ. Θα την δούμε στην πορεία της εκπομπής. Ετοιμάζεται. Να δώσω το λόγο τώρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Πάντα τέτοια να γίνονται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το πρωί μέχρι το απόγευμα που έχω κάνει δύο εκπομπές, μόνο μία δεν είχε βγει η κλήρωση, τα μούτρα των Αριανών, των φίλων μου και γνωστών μου, είναι από κρέας. Πέθανε ένας δικός τους άνθρωπος. Περιμένανε μια καλή ομάδα με τον Μήτρογλου Σέντερ Φορ ένα κύπελο μετά από 51 χρόνια. Το τι γέλιο ρίχνουν οι παοξίδες και τι καζούρα τους ρίχνουν είναι ανεπανάληπτο. Τώρα, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Την ΕΠΟ την ελέγχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός από πίσω είναι ο τρίτος της παρέας. Απ' την άλλη μεριά, στον Ολυμπιακό, βλέπουμε Νέες Δημοκρατίες, έχει αλλού Ολυμπιακός γραφεία, ιστορίες, απ' την άλλη μεριά. Άλλη δύναμη έχει Ολυμπιακός απ' την άλλη μεριά. Οι άλλοι κάναν συμμαχία οι τρεις, να φάνε τον έναν, συμμαχία απ' την άλλη πλευρά. Είδαμε αυτή η κλήρωση, όντως μπορεί κάποιος να την χαρακτηρίσει περίεργη, γιατί δεν υπήρχαν εκπρόσωποι και μπορεί κανείς να φανταστεί το οτιδήποτε. Αυτό δηλώνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ελέγχει την κατάσταση, την ελέγχουν οι άλλοι τρεις. Αυτό είναι γνωστό. Το έχουν πει και δημοσιογράφοι εδώ δικοί μας, ο Μαΐδης. Ξέρουμε ποιες είναι οι συμμαχίες. Βγήκε ο Μπέος, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παρτούζα την ΕΠΟ και ήταν το πρώτο κομμάτι. Υπάρχει συμφωνία κύριων. Ο Μπέος τα δεν τα πάω. Ο Μπέος τα λέει, βάζει την κασέτα. Εγώ μεταφέρω αυτά που λέει ο Μπέος, δεν τα λέω. Δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Με φουκαράς, δεν ξέρω. Είπε λοιπόν ο Μπέος ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ το φτιάξαν το έργο και τώρα είναι σειρά της ΑΕΚ να πάρει τα κομμάτια από ό,τι έχει μείνει. Η ΕΠΟ τελειώνει βέβαια. Λοιπόν, απλά επειδή βλέπω στον αέρα την ανακοίνωση της ΕΠΟ να την διαβάσω κι αυτή. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξαιρετικά δύσκολη κοινωνικά εποχή που διανύουμε ευνοεί τον λαϊκισμό και τη γραφικότητα, ώστε πολλές φορές να εξελίσσονται σε γελοιότητα. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι η επικράτουσα ευρύτερα ατιμορρησία ενθαρρύνει εκδηλώσεις και δηλώσεις που δηλητηριάζουν καθημερινά το ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως, με την προκατασκευασμένη προσπάθεια των γνωστών κέντρων που απεξεργάζονται συστηματικά τη διάλυση κάθε έννοια στάξη του ελληνικού ποδόσφαιρου, να αμφισβητήσουν το αδιάβλητο και την αξιοπιστία της κλήρωσης της μελλοντικής φάσης του κυπέλου Ελλάδος, επαναφέροντας τη μνήμη μας τις αλίστου μνήμης εποχές και τις αξέχασες μεθόδους παράγκας ξεπεράσει κάθε όριο. Προκειμένου να αποκατασταθεί για πολλωστή φορά η αλήθεια, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σημειώνει τα εξής. Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδος διεξήχθη σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2021, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οργανώθηκαν και διεξήχθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κληρώσεις του κυπέλου Ελλάδος αγωνιστικής περίοδου 2021 και κυρίως αυτές με συμμετοχή των ΠΑΕ της Super League 1 με εφαρμογή των διατάξεων της από την 29 1 21 άρθρο 1 που αφορά στις δημόσιες συναθρήσεις.
οι 8 συμμετέχουσες ΠΑΕ είχαν ενημερωθεί για τον τρόπο διεξαγωγής σημερινής κλήρωσης με τον υπαριθμό 2150 έγγραφο της ΕΠΟ από τις 3 Φεβρουαρίου 2021. Καμία δεν επανήλθε με την οποία ένσταση σχετικά με τη διαδικασία, την οποία εξάλλου είχαν παρακολουθήσει και αποδεχθεί στις 5 Ιανουαρίου όταν διεξήχθη αντιστοίχως η κλήρωση της φάσης των 16 διοργάνωσης. Όλες οι κληρώσεις των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος καλύπτονται σε απευθείας μετάδοση μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ και διεξάγονται με τη χρήση ειδικών κλήρων, οι οποίοι περιέρχονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος αποσφραγίζεται σε δημόσια θέα πριν την έναρξη κλήρωσης. Κατόπιν τούτου, καλούμε τις σύγχρονες πυθίες και όσους τυχερούς διαθέτουν κληρονομικά ή εκ φύσεως το μοναδικό και ανεκτήμητο χάρισμα να προβλέπουν το μέλλον, αντί να ταλαιπωρούν και να δυσφημούν το ποδόσφαιρο, να το αφήσουν να προοδεύσει και να στραφούν σε άλλους χώρους που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα πιο αποδοτικό μέλλον. Λοιπόν, αυτά ανακοινώνει η ΕΠΟ. Είναι η απάντηση ουσιαστικά και στην έμπνευση του Κώστα Καραπαπά, αλλά και στα όσα δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Κοίτα, αυτοί οι δυο, ο Ολυμπιακός με τον Άρη, έχουν συμμαχία, είναι η Λάρισα, Τρίτη, και μπήκε και η Τρίπολη. Με τον Άρη, Κύπελλο Πρωτάθλημα. Απ' την άλλη μεριά, είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, και μπαίνει και τα Γιάννενα. Τώρα εδώ, ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία μεγάλη ανάγκη να χώσει και την Τρίπολη μέσα, αλλά φαίνεται ότι η Τρίπολη τελευταία πάει προς τη μεριά των άλλων. Έχουμε παρατάξει λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και προεκλογική περίοδος, δημιουργούνται κάποιοι συσχετισμοί. Το θέμα είναι, εσύ τι πιστεύεις σχετικά με την κλήρωση? Εγώ πιστεύω ότι την έχουν κάνει τη δουλειά. Ναι. Εγώ πιστεύω την πλευρά του Άρη και του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη μεριά όμως. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί λένε, εσείς πολύ μαγκιάδοι οι δυο σας πουλάτε φιλίες και τέτοια. Ναι. Πάτε τώρα, Άρης Κύπελλο, για τραβηχτείτε να δούμε τη μαγκιά σας, να μαλώσετε. Και απ' την άλλη πλευρά, έλα εσύ Άρη μετά, ακόμα και αν σε βγάλεις τον Ολυμπιακό έξω. Πράγμα πολύ δύσκολο να το βγάλεις σε δύο παιχνίδια. Αν θες και από δημόσιες σχέσεις, γιατί ο Κόκαλης, να μιλήσουμε ανοιχτά, ο Κόκαλης, ο οποίος παρακολουθούσε την εκπομπή όσο ζούσε ο Νίκος, δεν ξέρω τι να λέμε, το κύπελο το άφηνε. Το άφηνε. Είχε διαιτησία 80-20 με τον Κακάτσι, τον Παοξή, στην ΕΠΟ πρόεδρο. Κάτσε ρε φίλε, επί προεδρίας Κόκαλη δεν πήρε δύο τελικούς κυπέλου κοντρα στον Άρη ο Ολυμπιακός? Ναι, θυμάμαι λάθος. Ο Κόκαλης τα είχε καλά με τον Πάο. Ο Κόκαλης τα είχε καλά με τον Πάο, με τον Παλατούδη. Λοιπόν, το κύπελο το άφηνε. Όχι μόνο το άφηνε, αλλά στο τελικό του 2001 ο Καζαφέρης άφησε 2 μέτρα από τον Πορμπό και ο Φσάιντ να βάλει γκολ. Σε πρωτάθλημα δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Οπότε εδώ ο Άρης τι έχει πάθει? Ενώ ο Πάο με τον Ολυμπιακό ήταν κόλος και βρακή, βόντα φων 4 επάνω, χρηματιστήρια, πασοκάρες κτλ. Το ΠΑΟ πήρε κύπελα 2 και καλή ομάδα. Ο Άρης δεν έχει καμία ωφέλεια η φιλία του με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί να πήρε τα τεστ αυτά του κορονοϊού, ο Καρυπίδης αγώθηκε λίγο στην Αθήνα, κολονάκια κτλ. Ουσιαστικά ο Άρης διαιτησία καλή δεν έχει. Οι Έλληνες διαιτητές, άμα δεις, οι Έλληνες διαιτητές τον Άρη τον έχουν όχι πολύ καλά, καθόλου καλά. Τον Παναθηναϊκό τον παίζουν καλύτερα, Παναθηναϊκό να τον περάσει. Φρου, ο Αλαφούζος που δεν μιλάει. Και ουσιαστικά εδώ θα φανεί. Δηλαδή θα το αφήσει ο Μαρινάκης, το Καρυπίδη να περάσει. Ο Μαρινάκης μπορεί να είναι ευαίσθητος άνθρωπος, να ακούει μουσική, Μπετόβεν και να γράφει και στίχους. Δεν τον έχω τόσο γαλαντό όσο τον Κόκαλη, τον κύριο Κόκαλη. Να γράφει στίχους, ναι. Τον Μπετόβεν λίγο μου φαίνεται κάπως. Παβαρότι, επειδή είναι λίγο γεμάτος. Οπότε. Εδώ έχει μοιραστεί το έργο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, να γεροί άνθρωποι, δεν τον κουνάς τον κύριο Μαρινάκης, είναι δυνατός. Έχει εκεί θεσμικά, δεν τον κουνάς. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι δυνατός στο κομμάτι Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης, δεν είναι δυνατός στο κομμάτι της ΕΠΟ. Εκεί οι άλλοι δύο, οι πόντι, κάναν τη συμμαχία, χώσε και τον Αλαφούς, ο οποίος τώρα βλέπουμε όμως ψηλοουδέτερος είναι. Κρατάει μια στάση λίγο ουδέτερη. Αντιλαμβάνομαι
και μαθαίνω κιόλας. Και οι δύο πόντι πήραν μια γκόμενα παρέα. Η ΕΠΟ είναι γκόμενα. Η ΕΠΟ είναι σαν τις γκόμενες. Κάποιος την έχει και κάποιος την παίρνει μετά. Ήθιστε τώρα αυτή η γκόμενα να είναι λίγο βιτσιόζα να πούμε. Και την έχουν πάρει δύο μαζί. Είναι κοινή που λέμε, ναι. Να μην το πω, ας πούμε, την έχουν και οι δύο την ίδια γκόμενα. Ναι. Και τη μοιράζονται. Λέει, πάρ' την εσύ τώρα, πάω στη διαιτησία. Ναι, αλλά στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, όπως μας τα περιγράφει τουλάχιστον, ξέρει και ο ένας και ο άλλος ότι είναι κοινή. Ξέρει. Ναι. Εσύ, και υπάρχει, όπως λέει ο κύριος Μπέος και ο κύριος Θωμαΐδης, μια συμφωνία κυρίου μεταξύ των δύο πόντιων. Του κυρίου Μελισανίδη και του κυρίου Σαββίδη. Δύο εφιέστατων και αυτοδημιούργητων ανθρώπων. Οι οποίοι είδαν ότι ο άλλος είναι γομάρι, δεν μπορεί να το δίνουν μόνοι τους. Δηλαδή, θέλω εγώ να δίνω ένα, αλλά δεν μπορώ. Φέρω το φίλο μου τον Στεφανάτου, να την έρθει και εσύ παρέα, τουλάχιστον να πιάσεις. Ξέρω γάμο μου, δεις κανένα μπουνίδι να το χωρίσει. Τα μπόσικα, ναι, τα μπόσικα. Ναι, κάπως έτσι γίνεται η ιστορία. Οπότε λοιπόν, να μην κλαίει ούτε ο κύριος Καραπαπάς, ούτε ο κύριος Καρυπίδης, ούτε οι Παοξίδες να κλαίνε. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι τάτσι μητσικότσι με τον Ολυμπιακό, όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, έρχονται όλοι οι μάγκες της Θεσσαλονικής, λοιπόν, και λένε να πάρουμε κανένα ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αντί να πούνε, να βγουν μπροστά και να πούνε να. Βγάζει την κυρία Αντωνίου, εδώ η οποία είναι του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης, όλο μέλης και γάλακες. Και, δηλαδή, από τη μια βρίζουν τον Ολυμπιακό για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν έρχεται ο Μητσοτάκης απάνω, είναι κυρίες. Ξέρεις τι κυρίες είναι, μεγάλες κοτάρες εδώ οι Θεσσαλονίκες. Κοτάρες, λιράτες. Λοιπόν, έχω τσακωθεί, πάμε τώρα λίγο και στα αγωνιστικά. Και στην μπάλα, ναι. Το κύπελο βέβαια ήταν τα παιχνίδια, όπως είπα, η πανελληνική διαδικαστικού χαρακτήρα οι περισσότεροι. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Πανετολικό 3-0 και στην Ρεβάνς. Τον έκανε πρέσικο, ο τον Ολυμπιακό. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Πέρασε ο ΠΑΣ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος, ο Άρης και η ΑΕΚ. Είδαμε νωρίτερα και την κλήρωση βέβαια. Να πούμε το εξής. Ότι με τον Ρέαμτσουκ, τον Λαλά, αλλά και τον Αντρούτσο, οι οποίοι εσίως οι δύο αποκτήθηκαν πρόσφατα και ο Αντρούτσος καθιερώνεται σιγά-σιγά, αλλάζουν πολύ τα άκρα του Ολυμπιακού. Είδε ο Μαρινάκης ότι εκεί, φαντάζομαι, του είπαν έχουμε πρόβλημα πρόεδρε εκεί. Δεν τον κλέβουν τον Μαρινάκη να τον πούνε, να του φέρουν σαν κάτι παίκτη ή να του φέρουν παίκτη των 300.000 και να το χρεώσουν 1,5 εκατομμύριο, εκεί έχει φάπα. Του είπαν λοιπόν, πρέπει να φέρουμε δύο παίκτες, ο Κολέμπας δεν την βγάζει, έκλεισε τα άκρα του. Πήρε τον Παπασταθόπουλο, εγώ στο είπα, χοντρός είναι, τον βλέπω. Με Κολέμπας και Ραφίνια που έφυγε και με τις προσθήκες τώρα των νεοφερμένων, έχει πέσει και στα 10 χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των δύο ακραίων αμυντικών, έτσι. Οι οποίοι θα βοηθήσουν και τους δύο αργούς στόπερ χαμηλά, γιατί ψηλά η στόπερ του Ολυμπιακού είναι καλή. Στο πέλαγος που έλεγε ο Μακαρίτης, δεν το πιστεύω ακόμα, ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, Μακαρίτης. Λοιπόν, έλεγε ότι στο πέλαγος, γιατί ο Παπασταθόπουλος, 6 κιλά πάνω λέει. Το διάβασα. Μάρτης. Εντάξει, εγώ έχω και μία ένσταση για τον αέρα, όχι για το Σεμέδο, για τον Παπασταθόπουλο. Βέβαια, άλλη Premier League, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα, λέω, άλλο λέω το για τους άλλους δύο, για τον Μπα, για τον Σισε και τον Σεμέδο, ψηλά δεν τους έπαιρνες κεφαλιά. Ναι. Είτε αμυνόμενοι, είτε επιτιθόμενοι. Ο Μάγκας ο προπονητής τους χτύπαγε και λίγο και με τους πλαϊνούς κάτω. Και άμα ανέβαινε ο Ολυμπιακός, δηλαδή η αδυναμία του Ολυμπιακού είναι τα μέτρα, τα πρώτα του Σεμέδο. Και του Μπα και το ίδιο πρόβλημα έχουν αυτοί. Έρχεται και ο Παπασταθόπουλος, 32 χρόνια δεν με νοιάζει ηλικία. Αλλά τα μάγουλα, άμα δεις τα μάγουλα Γιάννη. Εγώ βλέπω τον άλλο, φοράει μαύρα ρούχα. Του λέω πάχινες. Λέει, μου κουβάλα πώς το κατάλαβες. Τα μάγουλα, έχω δει τα μάγουλα. Το μάγουλο. Ναι. 6 κιλά πάνω. Εντάξει, πάντως αυτό ακριβώς το οποίο εύστοχα παρατήρησες για τα πρώτα μέτρα στην άμυνα και το πώς θα βγαίνει η μπάλα από εκεί, ο Παπασταθόπουλος μπορεί να βοηθήσει και να κατευθύνει λίγο αναφορικά με την παράταξη στα μετώπιση. Τώρα από εκεί και πέρα, σαφέστατα, Ειτχόβεν διαθέτει γρήγορους επιθετικούς, αλλά αυτό είναι ευθύνη, πιστεύω, του Μαρτίνς, τακτικά,
να μην αφήσει πολλές φορές να πάει στο ένας με έναν ή να μην βάλουν χειρότερα στη μέση, ειδικά οι δύο, ο Σέντερφορ και ο ακραίος επιθετικός Σέντχοβεν, τον Παπασταθόπουλο, έτσι. Αλλά το βέβαια ίδια. εδώ Κωστή, τίθεται θέμα το αν θα είναι έτοιμος. Δηλαδή, πόσο άτυχος τώρα είναι ο Μαρτίνς, αποκτάται ο Παπασταθόπουλος, πώληση με οψιόν, δανεισμός με οψιόν, ο Σισε, χτυπάει και ο Αβραάμ. Πάει έτσι, και ο Αβραάμ. 37 είναι ο Αβραάμ. Εντάξει, στη θλάση. Πολλές τριτίδες από μένα έχει ο Αβραάμ. Τη θλάση την είχε. Οπότε τώρα υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο και βλέπουμε εδώ το πρόγραμμα φωτιά που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά κακά τα ψέματα, τα σημαντικά μάτς με την Eindhoven. Έχει θέμα εκεί. Έχει θέμα εκεί. Βέβαια έχει θέμα. Και στο Καραϊσκάκη παίζει πρώτα. Παίζει πρώτα στο Καραϊσκάκη, ναι. Ακόμα είναι αυτό. Γιατί εκεί μπορεί να ανέβει και πιο ψηλά. Δηλαδή εκεί ο Ολυμπιακός μη χρειαστεί να παίξει και τον Κακομοίρη. Και να βάλει και τρία χαφ πολύ δυνατά και πιο σφιχτά, το Μπουκαλάκι οπωσδήποτε μπροστά τους. Και το Μασούρα που μαρκάρει πιο πολύ. Δηλαδή να κάνει και μπροστά γραμμή, έχοντας στο μυαλό του το πρόβλημα, να είναι πιο μεσοαμυντικές ικανότητες των μπροστινών. Να μιμηθεί δηλαδή τον Μάτζιο, τον Τζάκι Τσάν τον φτωχό, τον Μάτζιο, ο οποίος έχει δημιουργήσει στη μέτρια τετράδα του Άρη και στο μέτριο τερματοφύλακα, τώρα επανέφερε τον Κουέστα σωστά, να μην πάει μπάλα πολλές φορές. Στο πρωτάθλημα με την Τρίπολη, 5 φορές πήγε καλά η μπάλα και 2 γκολ έφαγε. Θα τα δούμε. Λοιπόν, τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί είναι πολλά. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα γκολ από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανετολικό. Εκεί θα δούμε στο 1-0 που πετυχαίνει ο Μασούρας την ωραία κίνηση που κάνει στο πρώτο δοκάρι. Έχουμε πει ξανά ότι ο Μασούρας την έχει αυτή την κίνηση, τη σεντερφορίσια κίνηση μέσα στην περιοχή. Εδώ αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Αυτά τα γκολ που βάζει ο Μασούρας, τα περισσότερα είναι σεντερφορίσια στην πρώτη κίνηση. Δηλαδή, σπάνια θα τον δεις να τριπλάρει και να. Και μάλιστα τα βάζει όταν γίνεται η σέντρα από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αυτό το γκολ το βάζει στο δοκάρι που είναι το πρώτο. Mm-hmm. Πολλές φορές τα βάζει στο δεύτερο δοκάρι. Τα πιο πολλά που θυμάμαι που έχει βάλει είναι σωστό. Από την άλλη την πλευρά η σέντρα. Στο ερχόμενος διαγώνια αυτός έπαιρνε φλάβη το μπακ. Ερχόταν γιατί καλός αθλητής. Αλλά δεν είναι παίκτης να μπει να τριπλάρει και να κάνει. Είναι όχι, να τριπλάρει και να. Αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά αυτό, είτε στο δεύτερο δοκάρι πίσω κίνηση, είτε στο πρώτο δοκάρι. Το σώζει αυτό το πράγμα και το σώζει πολύ το Μασούρα και το ότι μαρκάρει πάρα πολύ καλά το δεύτερο. Αυτά τα δύο στοιχεία το καθιερώνουν στο χώρο του υψηλού, ναι. Στο τόπο επίπεδο. Στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να δούμε το 2-0 από τον Κάιπερς. Μας συστήθηκε και ο Βέλγος Φορ. Να πω ότι ανάμεσα σε Σουντανή και Κάιπερς, ο Μαρτίνς διάλεξε Κάιπερς να μείνει στο ρόστερ. Τρίτο στην ιεραρχία πίσω από Ελαραμπή και Χασάν. Αλλά εδώ πετυχαίνει να συντερφορήσει ο γκολ επίσης. Νομίζω ότι και πιο παλιοί ημών θέλαμε το σέντερφορ μέσα στην έδρα μας να μας κάνει ένα γκολ με το κεφάλι. Έτσι, πόσο δε τώρα έχει, βέβαια, έχει πιο σύγχρονο. Εδώ φταίει και ο τραυματοφύλακας που τρώει γκολ από τη μικρή περιοχή. Αλλά και το γεγονός ότι αυτός έχει 6-7 μέτρα στη ζώνη ελευθερία να μπει και χωρίς καν να πηδήξει πολύ. Δηλαδή, όπως ο Μπά στην Τούμπα. Περίπου ένα τέτοιο στυλ γκολ είναι και αυτό. Mm-hmm. Έρχεται από τη γραμμή της περιοχής, κάθετα, χωρίς να ενοχληθεί και χωρίς καμιά εντολή, προσέξτε το, μπήκε εκεί στη ζώνη και το κατόρθωσε. Τώρα, το 3-0 έγινε από μια κεφαλιά του Αντρούτσου, ύστερα από ασίστ του Κάιπερς. Εδώ θα δούμε πόσο σημαντικό είναι το χαφ, γιατί η φυσική θέση του Αντρούτσου χαφ είναι και στα χαφ έπαιξε σε αυτό το μάτς. Να πατάει και περιοχή. Ένα γκολ αυτοθυσίας, έτσι, γιατί εκεί έβαλε το κεφάλι του χωρίς να κάνει μια δεύτερη σκέψη και είναι και το χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του Αντρούτσου. Βέβαια. Και αφύλακτος εκεί. Ναι, άλλο χαφ δεν υπήρχε κοντά. Τέλειος αφύλακτος. Καλή κίνησή του. Έτσι πρέπει να μπαίνει ο χαφ μες στην περιοχή. Να πατάει τέταρτος και πέμπτος πολλές φορές. Άμα το σκορ είναι εις βάρος μας, μπορεί να πάρουμε και ένα ρίσκο παραπάνω. Να βάλει και ένα ακόμα παίκτη, αλλά να μείνω ο τρίτος χαφ πίσω. Ωραίος. Δούμε μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στον Όφι, γιατί όσο πλησιάζουν και τα παιχνίδια με την Eindhoven,
τόσο σιγά σιγά θα φανερώνει και ο Πέδρο Μαρτίνς τα πλάνα του. Είπαμε ότι περιμένει τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο και θα εξερθούν πολλά εκεί. Τώρα εδώ θα δούμε σε Μέδομπα, αφού δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι στόπερ. Αυτό είναι πιο ανοιχτό. Ναι. Θα δούμε τον Λαλά και τον Ρέαμτσουκ μαζί. Εμβιλά Καμαρά τρώει τον Μπουχαλάκι για να βάλει δεκάρι το Φορτούνι σε ένα 4-2-3. Φορτούνι, είναι, θέαμα, έτσι. Και Μπρούμα και Βρουσάη μπροστά, πολύ επιθετικό, με Λαραμπή στην κορυφή της επίθεσης. Με αυτά τα μάτς του με Όφη, με Ατρόμητο και με τέτοια, νομίζω είναι περιττό ο Ολυμπιακός να παίζει τόσο σφιχτά, γιατί είναι και 12 βαθμούς απάνω, 13 πόσους είναι ο Ολυμπιακός. Έχει δει και μεγάλο άγχος, βέβαια εδώ έχει να κάνει βαθμούς, αλλά θα δείξει και λίγο θέαμα, γιατί σφιχτό, θέλει και ο παδός να δει και λίγο μπάλα. Ας πούμε, εντάξει, εδώ δεν παίζει ο Μπουκαλάκης, θα παίξει άλλη με τρία στόπερ, οπωσδήποτε το 5-4-1 που παίζει ο Σίμος. Υποκαθεστώς πίεσης και ο Σίμος, μαθαίνω από το Ηράκλειο, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά η πλειοψηφία των οργανωμένων δεν βλέπει με ιδιαίτερα θέρμη, να το πω έτσι, με ιδιαίτερη θέρμη. Ας κάνει το τραπέζι να έχουν θέρμη. Αλλά τον θέλει, επιμένει η διοίκηση. Λοιπόν, είναι άπειρος. Πολλοί προπονητές, από ονόματα, και παλιότερα και τώρα, τραπεζών οργανωμένους να τα έχουν καλά, άμα δεν πάει καλά η ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να τους έχεις παλέμαχους, δημοσιογράφους και οργανωμένους. Υπήρχε προπονητής δεκαετία του 80 Έλληνας, ο οποίος ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού του το έδινε εκεί που έπρεπε. Γιατί το έδινε? Και μάλιστα έχει και πολλούς κουμπάρους. Αυτοί τώρα μας ακούνε. Και παιδιά, και τα παιδιά τους που είναι δημοσιογράφοι μπορεί και μας κριτικάρουν και άσχημα. Αλλά εγώ ξέρω πολλά στην Αθήνα. Οπότε ναι. Εντάξει. Εντάξει, εγώ μου έρχεται στο μυαλό αυτός που φωτογραφίζεις. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε διαφημίσεις για όσους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ, για όσους μας παρακολουθούν μέσω του YouTube από το κανάλι μας telesport.tv, θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Έχουν έρθει ήδη αρκετές ερωτήσεις. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Δύσκολη πρώτη ερώτηση. Πρόβλεψη για τον μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψη. Όσο εκεί μου καλό στα μαθηματικά και στη φυσική, αλλά ναι, τόσο ξέρω μπάσκετ εγώ. Εντάξει. Λέω εγώ Ολυμπιακός, να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ο Τζίμι ρωτάει τι συνέβη με τον Μήτρογλου και δεν έπαιξε με αστέρα. Λοιπόν, ο Μήτρογλου τον έπιασε ο προσαγωγός. Ναι. Για να μην φουλάρει και το χάσουν κανένα δίμηνο, τον κρατήσαν έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ο Στράτος. Ούτε γρήπη έχει, ούτε μίξες έχει, ούτε πυρετό έχει. Προσαγωγό έχει. Μάλιστα. Ο Στράτος λέει: ο κύριος Ραπτόπουλος αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία και τις καλές σχέσεις με τον Μαρινάκη. Ξεχνάει όμως ότι η κυβέρνηση έσωσε τον ΠΑΟΚ από τον υποβιβασμό με την πολυδιοκτησία. Έχει να κάνει επ' αυτού κάποιο σχόλιο? Βέβαια. Πολύ ωραίο έξυπνο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο. Ουσιαστικά έκανε μια μαγική κίνηση ο Μητσοτάκης. Μαγική κίνηση ο Μητσοτάκης. Και όχι μόνο έκανε κίνηση τρομερή, αλλά νομίζω ότι σήκωσε από το χαρτί, το καλό χαρτί της τράπουλας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εδώ όταν παίρναμε τηλέφωνο τους νεοδημοκράτες βουλευτές της Θεσσαλονίκης, κάναν δυο, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν μάθαμε και πληροφορίες. Μας είπανε, λέει ο Μητσοτάκης, μην κάνετε καμιά ιστορία και φωνάξτε και κάνετε. Έχει τζις, διαγραφή. Όπως διαγράφηκε ο κύριος Ζαγοράκης, να του πει του φίλου, που εγώ δεν είμαι ΠΑΟΞης, ούτε γουστάρω κανένα σωματείο. Μακριά τα σωματεία από μένα. Και να του πω και κάτι άλλο γρήγορα. Στις επόμενες εκλογές τους τηλεφωνούσαμε να τους βγάλουμε να πούμε για το θέμα του ΠΑΟΚ τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Δεν έβγαινα. Τώρα σιγά σιγά παίρνω τηλέφωνο εν ώψη εκλογών, αλλά είπα το αφεντικό τους πάρει πολλά λεφτά για να τους βγάλει στο ράδιο. Μάλιστα. Λέω πάρ' τους στα σόβρακα. Λέει μάμα, είσαι ερασιτέχνες, του λέω.
πρέπει να κάνεις λόγο, πρέπει να κάνεις μαθήματα κάτω, η Αθηνία είναι τσακάλιας αυτά. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ακούσαμε τον Ραπτόπουλο στο ράδιο να λέει ότι ήξερε τι θα γίνει συγκλήρωση. Αν τον καλέσει κάποιος αρμόδιος να εξηγήσει, τι θα πει. Θα πάρω τον Καρυπίδη και τον Καραπαπά και τον Κούγια δικηγόρο και θα πάω. Και θα πας. Εδώ σκοτώνονται με τα πιστόλια ο ένας τον άλλο και δεν τους φωνάζει ο εισαγγελέας να εμένα φωνάξει. Όρεξη με είχε εμένα ο εισαγγελέας τώρα. Άποψη για Λαλά και αν είναι έτοιμος ο Παπασταθόπουλος με Αϊτχόβεν. Εχταράσω Λαλά, εξεπλάγει και εγώ και τα παιδιά του στοιχήματος και ο Κουγιανός και ο Μάτιος θεώρησαν και εγώ που τον έχω δει ότι είναι μεταγραφάρα για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Παπασταθόπουλος είναι σαν τη Φακλάνα. Έχω μια θεία, έχω μια ξαδέρφη τη Σουλτάνα, σαν τη ξαδέρφη τη Σουλτάνα. Ποιος παπά, δεν πρόκειται να παίξει μπάλα από Παπασταθόπουλος. Για μένα ναι. Είναι γέρος ναι. Εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Ο Λαλά είναι παικταράς. Ναι. Τι έχετε να πείτε για το ύφος της ανακοίνωσης της ΕΠΟ? Η ΕΠΟ κρύη, ανέραστη, ούτε να βγουν με όνομα, με επίθετα, απ' Ελλάδα, ποιος είσαι εσύ που λες έτσι? Εγώ αν είμαι αρθώος, αν με πει Ραπτόπουλο, εγώ θα τα παίρνεις από το... Ελλάδα, ρε. Για έλα δες το τραπεζικό μου λογαριασμό, για δες το αμάξι μου, για δες, μπορώ να το πλακώσω κιόλας. Για έβγαλε την ανακοίνωση, κρύα πράγματα. Υπάρχουν φιλίες μεταξύ ομάδων? Άμπα, όχι. Από τα παλιά τα χρόνια. Όχι. Τι εννοεί για τις σχέσεις Αστέρα Τρίπολης και Άρη? Τι εννοώ? Ναι. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο του Άρη στην Τρίπολη. Ναι. Δες και την Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη και βγάλω τα συμπεράσματα. Πόσο άλλαξαν τα δεδομένα στην ΕΠΟ για τις εκλογές και το μέλλον μετά την υποψηφιότητα Ζαγοράκη? Ο Ζαγοράκης είναι μια γλάστρα την οποία τη χρειάζεται ο κύριος Μητσοτάκης να τη βάλει εκεί για πώς λένε παιδί μου, ας πω τώρα. Είναι σκοτωμένο ένα ζευγάρι, τη πόπη έχει γίνει, τον έχει πιάσει με την κουμπάρα, γίνεται τη ανομαλία. Βγαίνουν έξω. Καθώς πρέπει κυρία και καθώς πρέπει κύριος. Και να είναι σκοτωμένοι, να πω και τα λοιπά. Διαλυμένοι, μπουνιές έχουν παίξει, η μάνα σου έτσι με έχει κάνει, η άλλη, ο άλλος το σπίτι του αυτό ήταν τη πόπη. Και αυτός ο καθώς πρεπισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο καθώς πρεπισμός, καλά το πάει το έργο μου στα γιατί άλλοι δεν υπάρχουν ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ερασιτέχνες. Η αριστερά έχει κατατροπωθεί, είναι γάμα εθνική. Τώρα επειδή είναι μόνο αυτό, του τυχωνόμαστε του Μητσοτάκη, γιατί δεν έχει και καμιά αντιπολίτευση. Λοιπόν, τον είπε τον Ζαγοράκη, έλα εδώ, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, τον θέλει η ΑΕΚ. Εντάξει, ξέρει ο Ολυμπιακός ότι εντάξει, έχει από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός με τον Μητσοτάκη, μπορεί να τον επηρεάσει. Γλάστρα είναι, να μην μιλάει, να μην φωνάσει. Πήγαν οι οργανωμένοι από την Καβάλα και από τις Σέρες. Εγώ ήξερα ότι τα είχαν καλά ο Ζαγοράκης με τους καβαλιώτες εκεί, τους οργανωμένους. Το γιατί το ξέρουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Τώρα που ο Σαββίδης πήρε μεγαλύτερο ποσοστό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα βάλει περισσότερα λεφτά στον ΠΑΟΚ? Ο Σαββίδης είναι μπροστινός. Οι Κινέζοι το πήγαν το λιμάνι να τους πεις. Επειδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα βάλανε, είναι ο Σαββίδης μπροστά και η γερμανική εταιρεία. Οι Κινέζοι το πήραν το. Σχιστομάτιδες, πάει η Ελλάδα. Πάει. Ο Σαββίδης, μακάρι να ήταν ο Σαββίδης που είναι Έλληνας πόντιος, μακάρι να το έπαιρνε ο Μελισσανίδης. Καλά εκεί να το έχει ο Μαρινάκης, ποιος. Κινέζοι το έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επιστρέψαμε και για τον κόσμο που βλέπει μέσω του ΑΡΤ. Να πάμε στον ΠΑΟΚ να δούμε τη νίκη που πέτυχε για δεύτερη φορά κόντρα στην ΑΕΛ. Μια Λάρισα που βέβαια μάχεται να σώσει την κατηγορία και ένα ΠΑΟΚ που έχει στόχο το κύπελο. Εδώ βλέπουμε την τεκάδα. Είδαμε νέα παιδιά μέσα. Είδαμε ωραία παιδιά. Ναι. Ναι. Να δούμε τον γκολ του Τσιγκάρα. Ναι. Γιατί έχει σημασία το 1-2 που έκανε με τον Μουρκ. Περισσότερο ακόμα και από την εκτέλεση θα έλεγα εγώ. Γιατί κλέβει την μπάλα, την κόβει στο Μουρκ. Με τη σειρά του Μουρκ στο σημείο του πέναλτι και ο Τσιγκάρα σκοράρει. Κοίταξε, ο Τσιγκάρας μπροστά είναι καλός. Mm-hmm. Εγώ έχω ένα θέμα. Το παίχτη το βλέπω από πολλές πλευρές. Όταν χαθεί η μπάλα, δηλαδή, κοιτάω πού είναι ο παίχτης, αλλά εγώ κοιτάω αλλού όταν είμαι στο γήπεδο. Και δεν ορμάνε από πάνω να με μορμήξουν και είδαμε κάνουν. Θέλω να πω ότι ο Τσιγκάρας πρέπει να βελτιώσει τα μαρκαρίσματά του. Αν το κατορθώσει και δεν γίνει σαν τον Αυγούστο και σαν τον Χαρίση, έχει μέλλον το παιδί κτλ. Mm-hmm. Απλά
Έχει θέμα και αυτό στα μαρκαρίσματα, πάει άτσαλα κτλ. Τώρα, πάμε να δούμε το 2-0 από τον Κριέμτσικ. Εδώ ο Αλέξης Κούγιας, που είναι από τους λίγους ιδιοκτήτες ομάδων που ξέρει και ποδόσφαιρο, θα πρέπει να έχει θορυβηθεί με την άμυνα της ομάδας του, γιατί ο Κριέμτσικ παίρνει κεφαλιά χωρίς καν να σηκωθεί χωρίς από να χορτάρι, έτσι. Ναι. Και τώρα, αν τρως τέτοιο γκολ, πώς θα σώσεις την κατηγορία? Αυτό είναι το θέμα. Σε μάτς κυπέλλου βέβαια χθες, αλλά... Ναι. Αυτός ο προπονητής που μοιάζει με τον Τσακίρογλου, τον ηθοποιό, τον Νικήτα. Ο Φέστας, πώς τον λένε. Ναι. Ναι. Εγώ έχω πάει σε πολλές σχολές και ρώτησα. Σε σχολές προπονητών εδώ που γίνονται. Καλούνται τους δημοσιογράφους, πάω μόνο εγώ, που δεν είμαι δημοσιογράφος. Τέλος πάντων είμαι καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάω, τους ρωτάω. Η άμυνα σας στημένα. Ποια είναι η γνώμη σας, για πείτε μου. Λέει ο καθηγητής και τα λοιπά. Ανταλλάσσουν απόψεις. Λέει, εσύ ποια είναι η άποψή σου, μου λέει, πριν 3 μήνες. Λέω, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω, του λέω, και το είπε σας, το δέχτηκε ο καθηγητής. Του λέω, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνθετη άμυνα πλέον. Διότι υπάρχουν 2 ή 3, το πολύ 3, δύσκολοι στο κεφάλι, για ποια ομάδα μπορεί να έχει 2, μπορεί να έχει 1, μπορεί να έχει 3. Και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει man to man και οι υπόλοιποι να κάνουν το ζώο. Δεν μπορεί να πάρει 6 άτομα man to man, δεν γίνεται. Και το είδε σαν σωστό. Λέει, πολλοί το κάνουν, άλλοι έχουν λέει τη ζώνη μόνο. Λέω, ποιο είναι το σωστό? Λέει, τα στατιστικά, ακόμα λέει, μου λέει ο καθηγητής, τα στατιστικά στη σύνθετη ζώνη δεν έχουν βγει. Πιστεύω όμως, μου λέει, στο διάλειμμα και εγώ ότι αυτή είναι η καλύτερη. Αλλά είναι μόδα, λέει, η ζώνη. Φάει τη ζώνη, που έλεγε και ο συγχωρεμένος. Και χωρίς να πηδήξει ο άλλος, κάνει ένα επιθετικό βάθος, κάθεται προς τα πίσω, κάθεται τα πίσω βήματα και βάζει τον γκολ. Θα γλιτώναν οι ομάδες, πιστεύω, αρκετά γκολ. Να δούμε το. Ο Παντελίδης που πήρε τον Αστέρα, τον Ατρόμητο, όταν αμήνεται, την παίζει έτσι την άμυνα. Λοιπόν, την έχω δει και μ' αρέσει. Το αυτογκολ του Περέρα από κόρνε του Γιακιμόφσκι, εντάξει, εκεί είναι και θέμα τύχης. Αλλά καλό είναι στο πρώτο δοκάρι να πηγαίνει παίκτης της αμυνόμενης ομάδας, αλλά να είναι και λίγο ψηλός, έτσι, γιατί πιο ψηλός, ναι. Λίγο φάτσα πήρε μπάλα. Εκεί τώρα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία θέλει 4 φραπέδες για να ξυπνήσει. Δεν ξυπνάει. Του δόθηκε μια ευκαιρία. Εμένα όταν μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω, γιατί δύσκολα την πήρα. Λέω, θα δουλέψω, ρε γάμο, την τρέλα μου, θα δουλέψω πολύ και ό,τι γίνει. Πολύ όμως. Θα πάω να βελτιωθώ, θα ρωτήσω, θα κάνω. Ποιο είναι το μειονέκτημα, μου βρίζω. Θα βρίζω λιγότερο. Άλλο μειονέκτημα, δεν διασταυρώνω από 4 μεριές την πληροφορία, είμαι πιο αυτή στην έρθει. Να το βελτιώσω, να το κάνω. Δεν θα γίνω τέλειος. Αυτός και που τη δίνει, έχει αυτό το να τα έχω καλά με τον δημοσιογράφο, να τα έχω καλά με τον οπαδό, να τα έχω καλά με τον πρόεδρο. Ναι, ναι, αλλά φίλε, η μπάλα εξελίσσεται, είναι σαν την ιατρική, είναι επιστήμη. Εσύ δεν μπορεί να μείνει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε, η οποία δεν φταίει ο παίκτης. Λέει, έβαλε αυτόν τον γκολ, λέει ο άχρηστος, μου λέει ένας. Δεν είναι ο άχρηστος αυτός. Άχρηστος είναι αυτός που τον έβαλε στο πρώτο δοκάρι με 1,70 να πηδήξει στο πρώτο δοκάρι. Είναι λεπτομέρεια που δηλώνει ότι ο προπονητής δεν αγαπάει, πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν το έχει μεράκι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν το έχει τρέλα, ρε παιδί μου, να κάτσει ώρες εκεί πέρα και να κάνει. Δεν το έχει. Ναι. Κάνε μια άμυνα, όποιος να είναι κάθε εκεί. Δεν είναι έτσι όμως, τον πάω πίσω. Δηλαδή εδώ παίζει ο Πόμα Λακοπής με την Τριανδρία και πάω εγώ, βλέπω ο προπονητής, λέει εκεί εσύ, εσύ εκεί, εσύ σε αυτό το δοκάρι. Που είναι ένα τέχνης το παιδί και 30 χρονών. Να πούμε επίσης ότι δεν έχει οικονομία χρόνου, δεν ήταν με τις φάσεις. Έχει κάνει 2 καλές ευκαιρίες ο Κούτσιας που φάνηκε ότι πατάει περιοχή. Ο Κούτσιας στα 16,5 του χρόνια είναι ταυράκι. Ναι. Εγώ τον είδα, ας πούμε, αυτός στα 16,5 χρόνια, σαν τη λιγκόρη μου. Δηλαδή, 18,5-19 και χωρίς βάρη, χωρίς τίποτα. Αυτός θα γίνει χάλα. Και τα βράκι και μέσα στις φάσεις και με θράσος. Ας το χάσε, δεν με πειράζει εμένα. Αλλά το βλέπω. Το ένα ήταν δοκάρι και το άλλο το βγάλε ο goalkeeper, έτσι δεν είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κούτσια. Και εμένα μου άρεσε, γι' αυτό το αναφέρω. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. 2-1 Απόλλων. Η πρόκριση πήγε στην ΑΕΚ, γκρίνια από τον Χιμένεθ. Υπάρχει ντέρμπι με τον Άρη, γι' αυτό το λέω. Εδώ είναι το πώς κατέβηκε στην Ριζούπολη. Δεν έπαιξε βέβαια ο Μπακάκης. Μ' αρέσει ο Μπακάκης πολύ. Είναι εκτός 2 μήνες.
Ναι, μου αρέσει πολύ ο Τάνκοβιτς. Ναι. Εδώ μου αρέσει πολύ ο Τάνκοβιτς, επειδή είναι πεσμένος ο Μάνταλος, είναι πεσμένος, μου αρέσει πολύ ο Τάνκοβιτς εκεί. Και επειδή είναι γάτα ο της ΑΕΚ ο προπονητής, πανέξυπνος, γάτα, το είδε γρήγορα και μου αρέσει αυτό που το βλέπει γρήγορα. Θέλει, λέει, 2 μήνες να κάτσει, λέει, να μάθει την ομάδα. Τι 2 μήνες, σε 2 μήνες μπορεί να πεθάνουν. 2 μήνες. Το είδε. Τσάκαλος ο προπονητής, ναι, της ΑΕΚ. Το είδε, μπορεί να το εξυπηρετήσει και ο Τάνκοβιτς. Δεν ξέρω γιατί έβαλε τον νεοφερμένο, τον Ουκρανό εξτρέμ, αψίμ που είναι δεξιμπακ. Βέβαια, λογικά θα ήθελα να δώσει χρόνο και στο Ραντόνια, επίσης πιτσιρικά σε τέτοια παιχνίδια που φαίνονται εύκολα, αλλά είδαμε ότι δεν εξελίσσονται πάντα εύκολα. Και δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει από την αρχή κόντρα στον Άρη, νομίζω πως όχι. Να δούμε μια πιθανή εντεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη. Ελπίζω να μην δω μπακάκι αυτή τη φορά. Που θα έχει Ανσαριφάρντ σέντερφορ. Θα έχει Γκαρσία και μάλλον Αλμπάνι. Τον Μαχαίρα έχει αφήσει λίγο πιο πίσω στο rotation ο Μανώλο Χιμένεθ. Ναι, ωραία τετράδα είναι αυτή. Mm-hmm. Και ωραία οι δύο κόφτες. Μέχρι εκεί η ΑΕΚ είναι ωραίο ποίημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζει το δράμα. Λόπες, αργός, στόπερο, μπακ. Τσιγκρίσκι, τον σέβομαι πάρα πολύ, το συμπαθώ, αλλά γέρασε. Δερτερστρελαέο, κάρο με πατάτες. Τον άλλο δεν τους ξέρω αυτούς τους δυο. Και ο Αθανασιάδης, μέτριος. Ναι. Τερματοφύλακας, δηλαδή η ΑΕΚ από το Σιμόες και μπροστά είναι ποίημα του Ελίτη και το άλλο από εκεί και πίσω είναι η στίχη του Μαρινάκη δυνατάσσα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις. Το γκολ του, αρχικά, εδώ βλέπουμε το γκολ του Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, προηγήθηκε. Έτσι, προηγήθηκε ο Απόλλωνας, γίνει το λάθος ψηλά από τον Χνίντ. Είναι ωραίο το 1-2. Δικαίως νομίζω διαμαρτύρονται για πέναλτι οι γηπεδούχοι. Στη συνέχεια της φάσης ο Ντάουντας σκοράρει με διπλή προσπάθεια. Εδώ είναι το λάθος του Χνίτ ξεκάθαρα, που θα πάει ο Ντάουντα, θα κλέψει την μπάλα και θα βγει έτσι αυτή η αντεπίθεση. Εδώ βλέπουμε ξανά. Τούφηκε το κοντρόλ, εντάξει. Τούφηκε, ναι. Λοιπόν, λάθος από τον Γιαννακόπουλο, ο Ολιβέρα θα ισοφάρει σε 1-1 και ουσιαστικά θα σφραγίσει την πρόκριση της. Εδώ τώρα ο τερματοφύλακας στο δεύτερο δοκάρι είναι μεγάλο λάθος. Εντάξει, δεν υπολογίζεις ότι αυτό το αβίαστο λάθος στο ποδόσφαιρο διαλύει τακτικές, στρατηγικές και εντάξει, όταν σου κάνουν πολλά τέτοια αρχίζει και προβληματίζεσαι. Δηλαδή, οπωσδήποτε σε μια χρονιά θα γίνουν και τέτοια λάθη. Αρκεί να είναι λίγα και να μην τα πληρώσεις κιόλας. Εδώ το ατομικό λάθος έφερε, άλλαξε ολόκληρο το παιχνίδι. Μετά γύρισες και το κανάλι, δεν πρόκειται να το κάνει 4-1. Αν γύρισες το κανάλι δεν θα είδες την κολάρα που έβαλε ο Τάσος Λαγός. Εδώ είναι 145 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Και βρήκε και γωνία. Βολίδα κανονικά. Και κεφάλτσα. Είχε κεφάλτσα. Το πιο δυνατό σουτ στον κόσμο, γράφουν εδώ σε σημειώσεις μου τα παιδιά, είναι από τον Τούρκο Χαμί Μαντιράλη, 266 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό άμα σου βρει, σε βρει η μπάλα, σου έχει πάρει το κεφάλι. Μας έβρεσε σκότωση. Λοιπόν, Άρης κέρδισε πιο εύκολα από θα περιμέναμε τον Αστέρα. Ο Άρης έκανε ένα ωραίο, ένα ωραίο πράγμα. Είδε ο Μάτζιος, ο οποίος έχει καλό φεγγάρι, σε καλή κατάσταση, είδε ότι το να βάζει πολλά αμυντικά χαφ και να παίρνει την κατοχή ο αντίπαλος και να πιέζει και να χάνεται η μπάλα και να την έχει ο αντίπαλος και να παίρνει κατοχές, κούρασε πολύ την ομάδα του, η οποία έχει παίξει ένα τέτοιο στυλ κλοπής στο κέντρο του γηπέδου, πολλές πιέσεις, πολλές βοήθειες προς την γραμμή στην άμυνα και με καλό υλικό και να αλλάζουν οι παίκτες η ομάδα. Κάπου κουράστηκε και είδε ότι είναι προτιμότερο να έχουμε την μπάλα περισσότερο στα πόδια μας με το Ματίγια μπροστά από τους δύο στόπερ και τον Βερτόλιο δεκάρι, πήρε κατοχή. Οπότε δεν κουράστηκε. Δεν κουράστηκε. Ναι, εμένα μ' άρεσε πάντως πολύ ο Μάνος. Δεν ξέρω, προφανώς το παιδί θα νιώθει μια πίεση αφού ο Μήτρογλου ήρθε ως μεταγραφή για να είναι το βασικό φορ. Ξέρεις, αλλά... ξέρεις, είναι
να ακούς τώρα στο ράδιο, να γράφει η εφημερίδα, ο Μάνος, παλτό, ο Μάνος, έτσι ο Μάνος, ό,τι και αν είναι πειλάει. Φίλε, έχει λυσάξει στο γήπεδο, έτσι. Έχει γυρίσει στο κέντρο, κάνει τάκλιν, πέφτει, δίνει πάσες, παίζει ένα-δύο. Και ένα μάλιστα... μυστικό λοιπόν του Άρη, ένα μυστικό του Άρη που δεν τρώει γκολ, είναι ότι ο Μάνος το παιδί, το έχουμε πει χίλια δυο, έρχεται στα χαφ και μαρκάρει. Ο Γκαρσία και ο Γκάμα το ίδιο, Μπερτόλιο το ίδιο. Έρχονται πίσω, την παίρνουν την μπάλα, ξαναφεύγουν, ξανά πίσω. Αυτό λοιπόν είδε ο Μάτιος ότι θα πρέπει να τους βοηθήσει. Δεν μπορεί να κατεβάσει ο Τζέκο την μπάλα από πίσω. Ο Σάσα μπορεί να πατάει περιοχή, να έχει καλές επαναφορές και ανεβάσματα και να πατάει περιοχή και να κάνει φάσεις. Δεν είναι ο παίκτης που θα περάσει μπάλα από τα πόδια στην κατοχή. Mm-hmm. Και έβαλε τους δύο, τον ένα πάνω σαν δεκάρι και τον άλλο μπροστά από τα στόπερ και πήρε κατοχή μπάλας και μάλιστα ο Ρόους βρέθηκε στον γκολ του Άρη το 0-1 σαν δεξί μπακ, ο Στρούγκεν σαν half extreme και έκανε την πάσα μέσα από την περιοχή στο Μάνο, ο οποίος πλέον γνωρίζοντας ότι θα χάσει τη θέση του, του έφυγε και το άγχος. Και είναι ο Μάνος ο κανονικός. Ναι. Πάντως έχει πετύχει και ένα πολύ ωραίο γκολ, έτσι. Γιατί αν το βάζει ο Μήτρογλου αυτό το γκολ αντίστοιχα, θα γράφαμε ύμνους, έτσι. Ο Σούγκρεν μία κάθετη που επίσης δεν του την είχα. Αλλά όλα τα λεφτά για μένα είναι το πλασέο τελείωμα του Μάνου. Και στον γκολ που βάζει ο Γκαρσία στο 2-0, έχει ο Μάνος αντίστοιχα. Έχει κάνει τη συμμετοχή ο Μάνος που επιχειρήσει, ο Χαφ, το χτάρι που πάτησε. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο Στρούγκεν, ναι. Ο οποίος του σώσε την καριέρα και είναι προς τη, όπως λέμε για τον Χασάν και τον κύριο Μάρτιν, mm-hmm. Πρέπει και τον Γιώργο, τον Άκη, τον Μάτσιο, στο θέμα του πιστοφύλακα του δεξιού. Δηλαδή πήρε, εμείς ξέραμε παίζει back half στην Άκη στο Χόλμη. Και λέμε, καλά, ρε, αφού παίζει back half, δεν μπορεί να παίξει back με εξτρέμ μπροστά. Μας φάνηκε περίεργο με τον Έλληνικ. Και μάλιστα επειδή είμαι φυσιογνωμιστής και μου άρεσε έτσι το αγριοπό, το ξάθο, το βόρειο ευρωπαϊκό. Ναι, Βίκινγκ. Με κορόιδευε ο Πουλιανός. Έπεσε έξω, μου λέγε. Α, έπεσε έξω φυσιογνωμιστή. Πήρα την εκδίκησή μου, λέω Νικολάκη μου, να το λέω. Πάρ την κάθε την πάσα, πάρ τη γραμμή. Καλώς. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, ναι. Μια πιθανή εντεκάδα τώρα του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ. Να δούμε με Μάνο, Γκάμα, Γκαρσία, Μπερτόλιο, δεν βλέπω Σίλβα εδώ. Ματίγια, Σάσα, Ιωάννου, Στρούγκεν. Αλλάζει τον αριστερό μπακ και τον αριστερό στόπερ. Ναι. Χθες έκανε πολύ ωραία που έβαλε τον Βαρμπαγιώργο στο φόρτον ψηλό της Τρίπολης. Ναι. Αλλά ο Άρης έκανε πάρα πολύ καλά μαρκαρίσματα στις πλάγιες γραμμές, ντουμπλαρίσματα. Μη φορτωθεί αυτός από εκεί. Τον άξονα σου λέει να του κάνουν και τρεις πάσες κάθετες ή offside θα βγει ή στην μπάλα τα στα πόδια του τη δώσεις εύκολα θα τον φάει ο Δελιζήσης. Μη του ήρθε από πλάγια και πάρει θέση στο πρώτο δοκάρι. Και έβγαλε τον Μπελαρουλάν που είναι σε καλή κατάσταση και έβαλε τον Δελιζήση που σωματοτυπικά ταιριάζει καλύτερα από τον επάνω στο center for της Τρίπολης. Ήταν καλό το έργο. Βέβαια η μπάλα δεν πήγε πολλές φορές εκεί. Τις λίγες φορές που πήγε, τις καθάρισε ο Μπαρμπαγιώργος. Ο Μπαρμπαγιώργος, λέω, το Δελιζήσει. Το Δελιζήσει το, καταλάβαμε. Λοιπόν, δεν πήγα καν στη διαδικασία να το ρωτήσω. Τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστική δράση, είχε πειράσει μπάι στο κύπελο, αλλά παίζει με ατρόμητο και έχει ενδιαφέρον να δούμε. Μάλλον θα είναι ο Σανκαρέ, εδώ δεν τον βλέπουμε, αλλά μάλλον θα είναι ο Σανκαρέ βασικός και όχι ο Εγκμπακοτό. Αλλά ένα ή δύο παιδιά από τους τρεις νεοφερμένους θα είναι στην εντεκάδα. Εδώ τους βλέπουμε και τους τρεις. Έχει δηλώσει ο Εμμανουηλίδης με ένα post ότι νέο χόμπι να ξέρω την αλήθεια και να διαβάζω ψέματα ξεκάθαρα αποδέκτης ήταν ο Μπόλωνη στο θέμα που προέκυψε. Θυμίζω ο Μπόλωνη μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο Εμμανουηλίδης σχεδόν δακρυσμένος ζήτησε από τη διοίκηση να φύγει. Εδώ βέβαια γεννάται ένα θέμα, Κώστη, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε. Ξεκάθαρο ποδοσφαιριστής επέλεξε να φύγει λόγω της μεταγραφής του Εγκμπακοτό, ενώ εκείνες οι μέρες υπήρχε με την φημολογία θα αποκτηθεί και ένα δεύτερο εξτρέμ. Οπότε ζήτησε να φύγει γιατί πίστευε ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Την ίδια ώρα ο Καμπετσής, την ίδια ώρα, λίγες μέρες μετά ο Καμπετσής ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό
Το ρωτώ γιατί παίζουν σχεδόν στην ίδια θέση. Ο Καμπετζής είναι και λίγο φορ, αλλά κυρίως στα άκρα. Ο Μανολίδης μόνο στα άκρα. Ο Καμπετζής ανανέωσε, παρά το γεγονός ότι έχει έρθει μεταγραφή ο Εμπακοωτό για εξτρέμ και υπάρχουν και τα άλλα παιδιά ήδη τα εξτρέμ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Η ερώτηση είναι εξής. Πιστεύεις ότι εκτός από τα σωματικά προσόντα, την καλή φυσική κατάσταση, την τεχνική κατάρτιση, για να κάνει καριέρα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι και ψυχολογικά καλά, να αντέχει την πίεση? Κοίτα, στον ΠΑΟΚ, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ο Λάμπρου, ας πούμε, ο Λάμπρου έχει και τέχνη και τελείωμα, ναι, και τρίπλα. Ναι. Αλλά επειδή είναι, πώς το λένε, είναι για το ΣΑΡΚ να πάει στην πόρτα και οι μιλφάρες να πεθαίνουν, να πούμε, να λιποθυμάνε. Mm-hmm. Σαν ο άλλος που είναι και βορειοϋπηρώτης. Ο Τζόλης. Εγώ μια μέρα, όταν έκανα προπόνηση στο Καφτατζόγλιο, πριν 5 χρόνια, έρχεται ένας κύριος, ο θείος του Τζόλη ήταν, μου λέει να σας διακόψω, λέει, λίγο την προπόνηση έκανα διάταμε. Θέλετε να δεις, λέει, ένα παίκτη που θα παίξει στον ΠΑΟ? Λέω, πώς το λένε? Λέει, Τζόλη. Άμα είναι Τζόλης, λέω, θα είναι αργός. Θυμόμουν τον άλλο τον Τζόλη. Όχι, μου λέει, αυτός είναι γρήγορος. Και βλέπω στα 13 του ένα τζόγλανο, σε εισαγωγικά, ένα μαλλιτάμπουρα, έναν εγωιστή, ένα πράγμα με ταλέντο βέβαια. Λέω, εσύ αυτός, λέω, θα μας δει κιόλας. Λέω, εσύ φοβερός. Φαινότανε ο άνθρωπος. Άρα θέλει να έχεις και θράσος. Και όπως μας είχε πει σε αυτήν την εκπομπή ο Μίμης ο Δωμάζος, ένα χρόνο πριν, 1,5, δεν γίνεται να παίξεις μπάλα και να κάνεις καριέρα αν είσαι πολύ καλό παιδί, έτσι. Λοιπόν. Ο Δωμάζος είναι 79 χρονών, τώρα τον βάλουμε να παίξει με 50-άριδες, με 40-άριδες, θα βάλει τον εγωισμό και θα τους κερδίσει. Γιατί ο Δωμάζος, εκτός από παιχταράς, 1,60, είχε ψυχή 10 αδρών, 2 δίμετρο. Σωστό. Έχει παίξει με τον πατέρα μου αντίπαλος πάρα από 30 φορές. Ο πατέρας μου έπαιξε 11 χρόνια αλφαεθνική, 11 χρόνια αντίπαλος με τον Δωμάζο. Αλλά ο άνθρωπος δεν παλευόταν. Έτσι. Τώρα πάμε λίγο εκτός των συνόρων να προλάβουμε να πούμε για την Τσέλσι. Λοιπόν, εκτός των συνόρων. Ναι. Έχω δει μια Τσέλσι εδώ. Ναι. Α, μπράβο. Έχω δει μια Τσέλσι και ένα προπονητή που δεν περίμενα ποτέ. Χθες το έβλεπα και θα είναι και έτρωγα, ξέρω εγώ, το καλύτερο φαγητό στην καλύτερη ταβέρνα. Τέτοιο 3-4-3 για να παίξει ο Τούκερ τόσο κλειστά και τόσο όμορφα και τόσο στο χώρο. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Ναι. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Βέβαια δηλαδή δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Βέρνερ σεντερφόρ και είναι Μάουντ και Χάτσον Οντόι πίσω. Αλλά εντάξει, μικρή σημασία. Ο Μάουντ και ο Οντόι ήταν κοντά. Ναι, ο Οντόι και ο Μάουντ και ο Βέρνερ ήταν σε πολύ μικρά μέτρα. Ναι. Και έμεινε ο Αλόνσο που είναι ανεβασμένος και ο άλλος ο Τζέιμς. Ερχόταν δεξιά, αρθικουέτα, πώς το λένε. Χάθηκε ο Σίλβα. Κράτησε πολύ καλά ο Κρίστεσεν. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και με δυο χαφ. Οι οποίοι μια έβγαινε ένα τέταρτο με ένα μπακ. Δηλαδή έβλεπα τις κινήσεις. Όταν η μπάλα πεζόταν από τον Οριέρα, ας πούμε, και ανέβαινε από εκεί, ερχόταν ο Μουτ στο κέντρο, γινόταν τρεις στο χαφ. Την άλλη, φοβερά πράγματα. Λέω, αυτός είναι ο Τούχελ που έπαιζε ανοιχτά. Με τι διάλογο. Το εμβόλιο του κορονοϊού. Αν δεν πάει καλά, πιο καλά από την τελευταία φορά και η Εθνική Αγγλίας, με τόσους παίκτες που μπορεί να εξυπηρετήσουν το 3-4-3 του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάντως, Γιάννη, το 3-4-3, αν το παίξεις με μεγάλη πειθαρχία, είναι πολύ καλό σύστημα. Αλλά αν το χάσεις το έργο, ναι, μπορεί να καταστραφείς. Είναι αυτό που λίγο αλέφατος και μεγάλο δίκιο. Σίγουρα, ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό και πήρε από τα ζήτητα τον Αλόνσο. Τον είχαμε ξεχάσει γιατί θέλει να παίζει fullback και γι' αυτό τον προτιμά από τον Chilwell, έτσι, ή τον πιτσιρικά τον James από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, ο λοιπόν. James ήταν, ο James πολλές φορές, ναι, αλλά τι έκανε αυτός. Και το έκανε και ο Κόντε. Οι τρεις στόπερ δεν είναι τρία γουμάρια, όχι, τρεις βαρέλες. Δηλαδή και ο Ρούντιγκερ, αν θέλεις, δεν είναι αργός. Όχι, δηλαδή, αλλά είναι ψηλός. Ουσιαστικά έχει το μυαλό του Thiago Silva και την ταχύτητα του Αθπιλικουέτα. Είναι και οι δύο ταχύς, οι στόπερ, ο ένας πιο αργός στα πιο λίγα μέτρα,
αλλά μπορεί να το μετατρέψεις κιόλας με τους ίδιους ποδοσφαιριστάς. Από το, τα αριστερά, ο Αλόνσο είναι πιο πολύ ίσως στη Χολέμπα, δηλαδή για να μπορέσει να γίνει τέταρτος, έτσι, γιατί ο Τζέιμς είναι ιδιαίτερα ψηλός, αλλά δεν μπορεί να τα έχει όλα. Λοιπόν, έχουμε και Liverpool City, θα τα πούμε αυτά πρώτα Θεός την Δευτέρα. Να πάμε σιγά σιγά Κλοπ κόντρα σε Γκουαρδιόλα και στα προγνωστικά. Πολύ θα ήθελα να είχα και τον Κώστα Καραπαπά, αφού έχει τόσο εύστοχες προβλέψεις, να μου δώσει προγνωστικά. Τον Καραπαπά, τον Κώστα, να κάνει, να κάνει συγκυλά. Τους λέω εδώ και τους δικούς μας. Τον Καγκάτσι, τον Μάκη, πριν τρεις μήνες τον είδα, του λέω χάσε κιλά. Δεν έβεβε στα επίπεδα του Καραπαπά. Χάστε κιλά. Χάστε κιλά. Λοιπόν, δηλαδή, για πάμε να δούμε. Λαμία, λοιπόν, ΑΕΛ. Διπλό. Διπλό, ε. Πού να λέω φαντός να πει, θες παιδάκι μου, με τριχιά, δεν σε βαλάνε. Τώρα και η Μιχάλης Γρηγορίου, κόντρα σε Κούγια. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, εγώ θα πάω ισοπαλία. Μη σου πω κι άσο, αλλά... Λοιπόν, Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Κάνει ο Σάββας δουλειά, ο Σάββας. Θα είναι Κορακάκης ή Παντελίδης αύριο, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, χ το βλέπω, χ. Ανακοινώθηκε Παντελίδης. Λοιπόν, χ, και εγώ ισοπαλία. Πάω Καπόλων Σμύρνης. 2-3 γκολ και το βλέπω και 2-1 σκορ. 2-3. Ωραία, και εγώ άσο under 4,5. Αν και με πούλησες προάλλες 5-0 με τον Πανετολικό, αλλά εντάξει, σπάνια χάνει αυτό. Άσο under 4,5. Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό χ το βλέπω. Χ. Και εγώ ισοπαλία. Όποτε μπορέσουμε τον ΠΑΟΚ να τον κάνουμε και άντερ 4,5 για να μην φαίνεται και το άσος. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφι. Εγώ βλέπω άσο, over και γκολ γκολ. Πιστεύω ένα γκολ θα το φάει γιατί μπροστά ο Όφι έχει βάλει 5-6 μάτς. Γκολ πάει να χάσει 2-1, 3-1. Το βλέπω έτσι. Άσο και over, ναι. Τώρα, εγώ άσο, άντερ 4,5. Και αυτό το μάτς δεν βλέπω να ανεβαίνει πολύ ο Ολυμπιακός εδώ. Και τον ΠΑΟΚ, έτσι αφού το κάναμε, παιδιά, επαναλαμβάνω, με την πρώτη ευκαιρία. Άσο, under 4,5. ΑΕΚ Άρης. Γκολ, γκολ το βλέπω. Γκολ, γκολ. Ωραίο. Εγώ θα πάρω μια ισοπαλία. Παίξει όλα. Όλα. Μετά το 60-55, εδώ 3-0 έκανε τον Ατρόμητο, κοντέψε να γίνει 3-3. Χάνεται το μισό του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτοί κάνουν μια πίεση μεγάλη, ψηλά πολύ, χάνεται η δύναμη, δεν έχουν και κανένα ρόστερ να αλλάζει πολύ κτλ. Και όλα στα δεύτερα ημίχρονα μετά το 60-65 τα τελειώνουν στο περπατηστό. Θα δούμε. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε Bet Weekend.